την πεποίθηση ότι οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες της περιοχής τους και δεν πρέπει να αποφασίζουν άλλοι για αυτούς, εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος με αφορμή το ζήτημα παραχώρησης δημόσιων εκτάσεων σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη από το ΤΑΙΠΕΔ. Πριν από 2-3 μέρες άκουσα τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να λέει ότι θα πρέπει να αφήσουν ανεξάρτητη τη δικαιοσύνη, την αυτοδιοίκηση. Εκ των πραγμάτων, θεωρώ ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί ουέ και αλίμονο, εάν κάποιοι παίρνουν αποφάσεις κάποιες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά για μας. Αντί για μας. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων ξανά, θεωρώ πως θα πρέπει να σκύψουν πάνω τις τοπικές κοινωνίες και να τους δώσουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, τουλάχιστον σε επίπεδο ανάπτυξης. Γνωρίζουμε καλά που πρέπει να πάμε τον τόπο μας, να είναι σίγουροι γι' αυτό. Γνωρίζουμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό. Δεν θέλω να μας το δώσουν αυτό το δικαίωμα. Τουλάχιστον ας ρωτήσουν, ας πάρουν τις δικές μας απόψεις και ας κινηθούν προς την κατεύθυνση που οι τοπικές κοινωνίες θα δείξουν. Το ΤΑΙΠΕΔ, καλώς ή κακώς υφίσταται, έχουμε διαφορετική άποψη για το πώς θα πρέπει να κινείται η διαδικασία εκχώρησης αυτών των καταπληκτικών, θα πω εγώ, κομματιών που έχουμε και στην Χαλκιδική και στην Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη. Άρα θα πρέπει να έχουμε λόγο προς την κατεύθυνση του τι μέλη γενέστε σε εκείνους τους χώρους. Ουέ και αλίμονο, εάν αλόγιστα, χωρίς συνέπεια σε προηγούμενες θέσεις μας, βγούμε και πούμε ότι εδώ είμαστε, ελάτε, αγοράστε μας, παραδείγματος χάρη. Δεν πρέπει να πούμε σε αυτή τη λογική στο όνομα της όποιας ανάπτυξης. Η ανάπτυξη έχει όρια και θα πρέπει να κινούμαστε μέσα σε αυτά, όχι μόνο της νομιμότητας, αλλά και της προσδοκίας σε επίπεδο πολιτών από τον πλούτο που η Χαλκιδική, η Πιερία και η Θεσσαλονίκη διαθέτει.